Alexis Monomatis. Τώρα το μονομάτι γράφεται, έχει κανένα ωμέγα, έχει κανένα ήττα. Αυτό είναι θέμα με το αρπί γενικά που λογικά θα έχω, ότι δεν ξέρω καλά ελληνικά. Επίσης, γιατί ονομάζομαι μονομάτις, μπορείς να πας στο προηγούμενο βίντεο αν τυχόν βλέπεις και το πρώτο να δεις που έχω με τη facecam και να καταλάβεις. Ύψος 1,83, είμαι ψηλό παιδάκι εγώ. Και τώρα φτιάχνω πώς θα φαίνομαι, τώρα η ερώτηση... Πώς φτιάχνω τον εαυτό μου τώρα. Νομίζω αυτή είναι η φάτσα που έχω και στο κανονικό μου GTA Online. Δεν πιστεύω να έχει μαλλί που έχω και στην πραγματικότητα. Wow. Πα, δεν έχω τόσο μακρύ, ρε. Θα πάμε για δεύτερο καλύτερο. Αυτό. Και ροζάκι. Οχοχο. Παίζει να με περίμε, κοροϊδεύουν. Αυτή τη στιγμή έχω αυτό, αλλά κάθε φορά αλλάζω το πώς είναι τα τρίχε στο πρόσωπό μου. Η μύτη όμως τι φάση, ρε. Νομίζω ότι το face model είναι το ίδιο που έχω και στο GTA Online. Αλλά η μύτη, ρε φίλε, είναι και έχω φάει μια πατά. Και νομίζω είμαι έτοιμος. Δεν ξέρω, παπουτσάκια αυτά ή να βρούμε κάτι άλλο. Τώρα αυτή τη στιγμή, νομίζω εδώ και 10 λεπτά, διαλέγω ρούχα, ξέροντας ότι μπορώ μετά να πάρω άλλα. Σαν παιδιά, να εδώ Αλέξης μονομάτης με ροζ μαλλιά, με το goatee. Έχει πολυκοσμία εδώ, ε. Μ' αρέσει. So, Axel, πώς και δοκιμάζεις αρπή και όλα αυτά. Με έψησε ο Ζήσης, να είμαι ειλικρινής, είδα λίγο βιντεάκια του Ζήσης και με φάση, ξέρεις τι, να του ρίξω μια ευκαιρία το RP, να παίξω λίγο, να δω τι φάση. Το μόνο ότι δεν ξέρω όλα το κόλπα του RP, δεν ξέρω όλα τα shortcuts του RP, so αν θέλει κάποιος να αφήσει comment και να μου πει τα shortcuts και που χρειάζεται. Αυτό το, ας πούμε, new gen voice normal, είναι κάποιο setting που δεν ξέρω. Επίσης έχω 5.000 πάνω μου, που αυτό νομίζω δεν είναι καλό, ε. Το εικονιδάκι τι είναι? Rent a car. Μπορώ να κάνω rent a car. Τι αυτοκίνητο? Double 10. Α, παίρνεις μηχανάκι, όχι. Ωραία, δεν με ακολουθήσει κανένας μετά από τα βιντεάκια του ZC. Ξέρω τι παίζει, ξέρω πώς πάει. Δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Το πράσινο εικονίδιο κάτω που είναι η βενζίνη, τι είναι ακριβώς? Βλέπω ταχύτητες, βλέπω βενζίνη, βλέπω φανάρια και βλέπω αυτά εδώ που μου αλλάζει και ράδιο. Όχι. Και σφυράει. Ξέρω τα περισσότερα πράγματα, νομίζω. Το X γόνεις χέρια ψηλά, το Z κάνεις και κρα... Look at that ass. Look at that ass, boy. Έχω φτιάξει το voice chat μου. Push to talk, voice sensitivity. So, λογικά είναι όλα εντάξει. Αν δεν ξέρω, πρέπει να τεστάρω αν ακούω κόσμο. Και με ακούει κόσμο. Τι έχουμε στο map να δω. Παιδιά, η εμπειρία μου με το RP. Αν τυχόν βλέπετε κάποιο πρώτη φορά βίντεο μου με εμπειρία με RP, είναι, μπορεί να είναι μία ώρα gameplay και μπορεί να είναι τρεις ώρες βλέποντας streams. Club, bank, barbershop, Benny's, black dealership cars. So μπορώ να αγοράσω αμάξια εδώ. Car dealer, μπορώ να αγοράσω και αυτό εδώ αμάξια. Car rental, αυτό πήρε μηχανάκι όμως. Μπορείς να πάρεις κάτι διαφορετικό, ξέρω εγώ από εκεί, δεν ξέρω. Υπάρχουν μόνο δύο dealers για αμάξια να αγοράσεις. Κάβα, δεν ξέρω τι σημαίνει. Church, wow. Clothing shop, club, what? Wow, αυτό είναι μακριά. Coffee island, coke processing, company trash worker, dealership aircraft, dealership boat, driving school, πρέπει να βγάλουμε άδεια. Εγώ είμαι μηχανάκι τώρα χωρίς άδεια. Ελπίζω δεν θα με πιάσω, θα με πιάσω, εντάξει. Καινούριο στην πόλη. Me new, back to Greece, I don't know. Gen burger, generation pizza, δεν ξέρω, gun shop, hoonigan, πολλά από αυτά πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι. Yeah, οτιδήποτε tips, leave a comment, θα τα εκτιμήσω. Η πολυκοσμία εδώ βλέπω. Όλοι ήρθαν να πάρουν δουλειά ή να νοικιάσουν μηχανές. Εδώ ξέρω ότι παίρνει δουλειά. Τι δουλειά μπορούμε να πάρουμε? Σκουβιδιάρης, το είδα από το βίντεο του Ζήση. Ξυλοκόπος, ανθρακό. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Σφαγείας, όμικρο αλφα έψιλο δέλτα. Ήμουν χθες στο Discord και ρώτησε τι είναι αυτό, τι δουλειά είναι αυτή. Και ναι, αυτό δεν είναι καθόλου δουλειά. Ξέρεις τι, θα πάμε ξυλοκόπος. Να δρώσουμε, να κάνουμε λίγη γυμναστικούλα και να δούμε αν βγάζει χρήμα. So, εδώ πουλάνε αμάξια, ε. Για κάτσε να παρκάρουμε εδώ. Να δούμε τι αμάξια έχουν στο stock και πόσα λεφτά πρέπει να γκριντάρω για να πάρω ένα αμαξάκι. 210.000 εδώ η Lamborghini Huracan Performance. Oh, wow. Range Rover. Audi, έχει αμαξάκια, ρε! Το βλέπω 10.000 εδώ, μπρίσω ή πάντο μπορώ να πάρω εγώ. Oh, wow, look at that. GTR, MX, wow. Πού ακριβώς δουλεύω, αν γίνεται, γιατί δεν είδα κάτι στο map. Sell wood. Ωραία, ξέρω που μπορώ να πουλάω ξύλο. Φαντάζομαι παίρνω ξύλο κάπου στο
δάσος εδώ πέρα, αυτή τι είναι. Κάπου πρέπει να... Αχα, εδώ. Hot wood. Ξέρω με το shift H. Γίνεται αυτό το radius μέχρι που μιλάς. Στο πρέπει να πάμε να αλλάξουμε εδώ και να πάμε να πάρουμε φορτηγό εδώ. Αλλά θεωρητικά πρέπει να βγάλω πρώτα άδεια οδήγησης, έτσι. Για να μπορέσω να κάνω αυτό. Δεν νομίζω να χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι το RP. Φαντάζομαι όλο το ελληνικό YouTube πλέον ξέρει τον GTRP. Θα μου είναι πολύ παράξενο να βρω κάποιον στα σχόλια να μου λέει Axel, τι είναι αυτό το RP, ρε. Πρέπει να κάνω GTA Online, ρε. Έχω παίξει αρκετά χρόνια GTA Online. Έχω κάνει και μοντάκια στο GTA Single Player. Να δώσουμε και μια ευκαιρία στο RP τώρα να δούμε αν με τραβήξει και να κάνει λίγο revive GTA στο κανάλι. Ώστε εδώ βγάζουμε αδοίσεις, ε. License Center. Για δούμε τι παίζει εδώ πέρα. Open Menu. Θεωρητικό τεστ οδήγησης. Θεωρητικό. Όχι ρε παιδιά, με τα ελληνικά μου. Με τα ελληνικά μου δεν θα το περάσω ποτέ αυτό ρε. Ποιο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα ταξιδεύεται ως οδήγηση ενώ είναι μεθυσμένο. Ειλικρινά... Μπορώ να το κάνω Google αλήθεια, γιατί νομίζω είναι αυτό εδώ. Καλή δουλειά! Τα πήγατε καλά. Yay! Τώρα τι μπορούμε να βγάλουμε. Τεστ οδήγησης αμαξιού, τεστ οδήγησης μηχανάκης, τεστ οδήγησης νταλίκας. Τώρα εγώ θα οδηγήσω φορτηγό. Είναι θεωρείται νταλίκα? Το νταλίκα θεωρείται το τεράστιο φορτηγό μαζί με το, ξέρεις, το πίσω κομμάτι. Θα κάνουμε τεστ οδήγησης αμαξιού πρώτα. Να είμαστε σε Mini Cooper. Και πού πάμε? Πάμε! Δεν κόπηκα, έτσι, ακόμα. Χαίρομαι. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω GTA RP βίντεο με κάμερα ή χωρίς κάμερα. Θα δω πώς θα πάει η φάση. Ωραία, νομίζω το περάσαμε. Είχα κάνει τρία λάθος κατά λάθος. Περνούσα όλο το ταχύτητα. Yay! Έχουμε την άδεια, παιδιά! Αλλά νομίζω, αν πάω να οδηγήσω το φορτηγό για ξύλο, θα είναι πιο σωστό να βγάλω και άδεια οδηγήσης νταλίκας, αφού παίζουμε RP roleplay. Δεν θα πάω να οδηγήσω. Οδηγήσεις μηχανής! Πρέπει να έχω βγει και μηχανή τώρα από αυτή που οδηγώ. Ωρε φίλε, θα μας φάνε λεφτά οι άδειες, παιδιά. Η φάση αυτή τη στιγμή, αυτό το βίντεο, το πρώτο βίντεο, παίζει να είναι λίγο βαρετό για περισσότερους, γιατί είναι που μαθαίνω και μαθαίνω το κουμπιά και βγάζω τις άδειες και εξερευνώ τον κόσμο. Δεν έχω ακόμα επικοινωνία με τον κόσμο. Αν θα ήθελα να επικοινωνήσω με κάποιον, θα βρούμε σίγουρα να επικοινωνήσω με κάποιον σε αυτό το βίντεο. Ωραία, βγάλαμε και άδεια και για την Ιταλίκα. Και μας μένει η μοναδική άδεια που υπάρχει, είναι η τεστ οδήγησης μηχανής που... Oh. Εγώ θα βγάλω την άδεια, δεν ξέρω αν χρειαζόταν ή δεν χρειαζόταν. Εγώ θα τη βγάλω σε περίπτωση άμεσα σταματήσει η αστυνομία. Φίλε, κύριε αστυνομική, να τα εδώ τα χαρτιά μου, να τις ταυτότητες μου. Ο Αλέξης Μονομάτης έχει όλες τις άδειες οδήγησης. Άδεια κυκλοφορίας τώρα δεν ξέρω. Πάνω αριστερά βλέπω ότι έχει Twitter. Ξέρω ότι πρέπει να έχει κινητό, δεν έχω κινητό ακόμα. Πρέπει να το αγοράσω. Πάνω αριστερά το έλεγα, έχει Twitter. Έχει το Twitter, φαντάζομαι είναι το in-game role-playing tweet. Και υπάρχει και ένα κανονικό chat που είναι κανονικό chat φάση. Είδα και ads, είδα κάτι πράγματα on, κάτι πράγματα. Γενικά θα χρειαστώ πάρα πολλά comments και πάρα πολλή εξήγηση για να είναι το επόμενο βίντεο πιο διασκεδαστικό. Γιατί αυτό το βίντεο, όπως βλέπεις, απλά βγάζω άδειες και είμαι ένας σωστός πολίτης. Βγάλαμε όλες τις άδειες, παιδιά. Είμαστε νόμιμοι. Άσχετο που είμαι μείον 2.000 αυτή τη στιγμή στην τσέπη. Έχουμε 5.000 στην τάπεζα όμως. Θα τα ξεχρεώσουμε, ρε. Θα τα ξεχρεώσουμε. Έσχει αστυνόμε. Πρέπει να σταματάω στο κόκκινο, ε. Ο παιδιά έχει άμπολακι. Τι παίχτηκε. Αυτός κύριε αστυνομική, πέρασε με κόρη. Θέλουμε και λίγη βενζίνη όμως στην μηχανή που έχουμε νοικιάσει και κυκλοφοράμε. Refill vehicle. Οκ. Ω! Φορτώνει βενζίνη εκεί πέρα. Ωραία, φόρτωσε. Πώς θα μας χαιρώσει. Ω, 15. Φτηνή είναι, ρε φίλε, φτηνή. Τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπεται. Α, είμαι ξυλοκόπος, φίλε. Δεν είναι καλά, ρε ξυλοκόπος. Δεν ξέρω πότε μέρα στη δουλειά είναι. Θα δοκιμάζουμε και να σε δω, θα το ξαναπώ. Από είναι το περίπτερο της Μαρίας να πάμε να πάρουμε να φάμε, ρε παιδιά. Τι έχει, τι πουλάς, Μαρία. Δεν θέλω τσιγάρα. Κινητό. Περίμενε, ρε παιδιά. Πού τρώω. Εδώ έχει φαγητό. Εδώ φαίνεται να έχει και φρούτα και φαγητό, ε. Για να δούμε. Κρέας, τυρί, μαρούλι, ψωμί, μανιτάρια, ζάχαρη, σοκολάτα, νερό. Πάρε ένα νεράκι να έχουμε. Πάρε και μια σοκολάτα να φάμε. Τώρα δεν ξέρω με το κρέας το μαγειρεύω εγώ. Ή το τρώω. Θα το αγοράσω όμως, θα δούμε. Και με το ευδία λογικό, κρέας χρήση δεν γίνεται. Πρέπει να το μαγειρέψω, μάλιστα. Άρα χρήση αυτό. Σοκολαντίτσα. Και χρήση νεράκι.
και είμαστε κομπλέ. Άρα παίζει να παίρνω δικό μου σπίτι. Να παίρνω κρέας, μαρούλι και τέτοια και να μαγειρεύω φάσεις στο σπίτι μου. Ωρε φίλε. Θα φτιάχνω κάτι μπιφτακιάκια στο σπίτι. Ωραία, ήθελα να πάρω το πρώτο μου κινητάκι εδώ πέρα. Bye. Ωρε φίλε, κινητό, ζουάρα τώρα. Τώρα μπορώ να επικοινωνώ με τον κόσμο. Τι έχουμε, έχουμε Twitter. Μπορώ να κάτσω να γράφω tweets, μάλιστα. Έχουμε τηλέφωνο, πωλήσει, ambulance, taxi, burger shot, pizza. Στα settings δείχνει το αριθμό μου, το κινητό και δεν θέλω να θα δείξω εθά στο βίντεο. Να μην σπαμάρετε με στο RP. Φαντάζομαι εδώ θα αλλάξω ρούχα ή duty. Ρούχα δουλειά, πολιτικά. Ρούχα δουλειά. Ωπα ρε, τα ρούχα δουλειά σε μια και γίνομαι καραφλό. Τι φάση. Εδώ παίρνουμε φόρτηγο ή δίνουμε φόρτηγο ή for the track. So, τώρα πρέπει να πάω. Πού πρέπει να πάω, εδώ πέρα. Tree Street Cut Wood. Δεν ξέρω ποιο από τα πρώτα πρέπει να πάω. Ξέρω εγώ, τα μαρκάρω εκεί και φύγαμε, παιδιά. 8 χιλιόμετρα μέσα σε αυτό το φορτηγάκι Peaceware. Ξέρεις τι, θα ήταν ωραία αν ήταν όντως μια νταλίκα μεγάλη από αυτές που έχει στο GTA. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν αυτά στο server θα είχε θέμα με FPS ή αν θα είχε φάση. Απλά θα γίνω χαμός με εκείνες τις νταλίκες τις τεράστιες στους δρόμους και αυτό βάλαν αυτό. Άλλος πουλάει ραδιόφωνο. Τι ραδιόφωνο πουλάς, μάνα μου! Εδώ αυτή η περιοχή που είναι κόκκινη με... Ξέρεις τι, δεν θέλω να μπλεχτώ. Εγώ ξυλοκόπρος είμαι. Δεν θέλω να μπλεχτώ με... Ωπα ρε. Έχει κάποιον άνελο εδώ, παιδιά. Είμαι σίγουρος σε κάποια φάση, σε κάποια στροφή. Απλά θα πάθω το έλα, Γιώργη, και θα μου γυρίσει το φορτηγάκι. Το ξέρω. Πάρε στο φάρα, Γιώργη. Ωραία. Τα καταφέραμε, παιδιά. Οι ώρες πώς πάνε, like, αυτή τη στιγμή είναι μία η ώρα, in-game. Πόσο γρήγορα περνάνε νύχτες, μέρες εδώ, σαν καλή κωδική, και πάνε πιο γρήγορα. Α, πρέπει να κατεβάω από εδώ, τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σίγουρα αυτό το μαξιέρι θα γυρίσει. Ου, πατάω και γάζει αντιφρένα, ρε. Για συγγνώμη πως θα ενοχλήσω που πάτε για περπάτημα εδώ, αλλά... She called me a bitch. Θέλετε, όια πεντέχω, por favor, βγες το δρόμο. Τρέχει ακόμα, ρε, όρεμα. So, κάπως εδώ κόβω πράγματα. Και δεν ξέρω αν είναι ακριβώς εδώ. Κάτσε να τα βρούμε, παιδιά. 20 minutes later. Έπρεπε να κόψω ξύλο κανονικό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρω έντιμο, να το επεξεργαστώ και να το πάρω πόλη. Τελικά πρέπει να κόψω όλο αυτό το δέντρο. Και σε 8 λεπτά έχει restart το server. Τώρα πρέπει να φέρω εδώ το ξύλο που έχω κόψει. Δεν θα πρέπει να το κάνω delivery να το πουλήσω, αλλά ξέρεις τι, τουλάχιστον θα δούμε πώς δουλεύει η φάση. Να εδώ, δύο κομμένο, μείον ένα ξύλο, δύο κομμένα ξύλο. 5 λεπτά, δεν πρόκειται να καλύψω, έχω 8 χιλιόμετρα για να πάω να παραδώσω ξύλο, εκτός αν κάνω τρελά jumps με το φορτηγό που προφανώς θα είναι λίγο περίεργο, μιας και είναι roleplay, δεν θα κάνω κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. 3 minutes. Well, το ξύλο δεν το πουλήσαμε ποτέ. Νομίζω με σπόρωνε λίγο πολύ πιο μακριά από εκεί που ήμουν στην αρχή και δεν έχω τρόπο να φύγω από εδώ τώρα νομίζω. Δεν έχω μηχανάκι, δεν έχω μαξάκι της δουλειάς. Επίσης από στρες της δουλειάς που δεν παράδωσα ξύλα καράφλωσα, έχασα όλα τα μαλλιά μου. Παιδιά, ταξί από παλέτο προς job center. Πώ στείλα τώρα. Καλησπέρα. Στο job center, φίλο μου. Job center. Ξυλοκόπος, αλλά από ό,τι φαίνεται θα φύγω, δεν μ' άρεσε. Θα το κοιτάξω. Θέλω να ζήσω εμπειρίες με άλλες δουλειές πρώτα. Έχω όλα τα διπλωματάκια. Ταξί πληρώνει καλά. Εντάξει. Πόσα ήτανε, φίλε μου? 3 χιλιάρικα. Να, σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. 3 χιλιάρικα. Τρία! Να δοκιμάσουμε ανθρωκό... Δεν μπορώ να τη διαβάσω τη λέξη. Αλλά... Ξέρω τι σημαίνει. Minecraft. Είναι να πάω σφαγείας, ρε φίλε. Τελικά, παιδιά, είπα να πάω για σφαγείας. Να δούμε... πόσο πληρώνει αυτή η δουλειά. Πάμε να αλλάξω ρούχα δουλειάς.
Και πω ρε φίλε, το στρες της δουλειάς με πιάνει. Και εδώ παίρνουμε το αμάξι. You must be in vehicle. Have a good work. Thank you very much. Where do I go now? Εκεί που ήμουνα πριν λίγο. Πάμε να δουλέψουμε. Να πάρουμε τα 3.000 που μας πήρε το ταξί. Ωραία, τι παίζει εδώ πέρα τώρα. Catch live chickens. Θα ήθελα να το δω αυτό να γίνεται στην πραγματικότητα. Ένα ζωντανή κότα. Στην άλλη μία ζωντανή κότα. Και έτσι παιδιά, τρώτε chicken nuggets. Σφαγμένο κοτόπουλο. Σφάξαμε όλες τις κότες. Και τώρα που πάμε, πάμε λογικά. Delivery point. Πήγαμε να δούμε πόσα θα μας πληρώσουν για τις 20 σφαγμένες κότες. Είναι 6 ώρα, νυχτώνει κιόλας. Να παραδώσουμε τα κοτοπουλάκια μας. Θα τελειώσει η βάρδια μας. Πρόσεχε φίλε, πολύ κλέφτησε εκεί έξω. Ωραία φίλε, δε. Πάμε κατευθείαν να δώσουμε πίσω τα λεφτά. Εμένα πήγε πριν να με κλέψει ένας, τον άρχισε τα μπουκέτα. Πάλι καλά, νομίζω ο μάγκες μας την κάνα. Νομίζω ο μάγκες. Τρέξτε, τρέξτε. Πω ρε φίλε, μπλέξαμε πριν πάρουμε τα λεφτά μας ρε φίλε. Ω, ρε, τι του μπουμπούνισε. Δεν πάει πίσω, δεν πάει πίσω. Μπλέχτηκαμε, μπλέχτηκαμε. Νομίζω τι κάνω με τα πόδια, πάει το αμάξι παιδιά. Τι κάνω με τα πόδια. Μας βρήκανε παιδιά. Αν και δεν έχω λεφτά ακόμα. Τη μηχανή του κλέφτη θα πάρω. Να ξεφύγω. Μου κράσαρε το game. Και ζούσα την στιγμή.